Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθα για ένα ακόμα βίντεο. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του βίντεο που είχα ξεκινήσει πριν από λίγες μέρες σχετικά με την εξαίρεση του ανθρώπου. Για να υπενθυμίσω λίγο τι ακριβώς κάνουμε, σε βλέπουμε με λίγα λόγια τους πρώιμους ανθρωποειδείς και γενικά τα προϊστορικά είδη ανθρώπου. Καθώς, όπως ξέρουμε όλοι, ο άνθρωπος πιστεύεται από πολλούς επιστήμονες ότι προήλθε από το πίθηκο και ότι εξελίχθηκε μεταγενέστερα στο είδος που ξέρουμε ακόμα σήμερα. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, περάσαμε διάφορα στάδια. Στο πρώτο μέρος είδαμε τους πρώιμους ανθρωποειδείς, τα πρώτα ανθρωποειδή που εμφανίστηκαν ποτέ, που ήταν στην ουσία πίθηκοι. Ξεκινήσαμε από το Proconsul και τώρα βρισκόμαστε στον παράνθρωπο Ρομπόστους, ο οποίος εμφανίστηκε στο μέσο πλειοκένο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, στο λίγνιο της ανθρωπότητας, το οποίο είναι μια περιοχή η οποία λέγεται Στρακομφτέιν, είναι στην Νότια Αφρική. Είναι από τα πρώτα ανθρωποειδή, δηλαδή τα πρώτα hominins, παράνθρωπους, είναι ένα παρόμοιο με τον Homo και πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Είναι από τα πρώτα ανθρωποειδή hominins που έχουν ανακαλυφθεί και συγγενεύει με τον Αυστραλοπίθηκο, γι' αυτό ονομάζεται Αυστραλοπίθηκους Ρομπόστους. Έχει από τα μεγάλα κρανία. Το θηλυκό ήταν γύρω στο 1,50 και το αρσενικό είναι γύρω στο 1,60 σε ύψος και υπήρχε και η σεξουαλική επαφή, μια από τις πρώτες σεξουαλικές επαφές στην ιστορία της ανθρωπότητας και ανταγωνιζόταν με πολλά ζώα της εποχής, όπως είναι οι μαχαιρόδοντες γάτες, όπως είναι οι λοπαρδάλεις και οι ίενες. Επειδή το Σερκοφτέιν και συγκεκριμένα αυτό το είδος υπάρχει, να το πούμε λίγο και μέσα στο βιβλίο, είναι κάπως έτσι η εικόνα. Θα το βάλω εδώ πέρα, γιατί πολλές από τις υποθεσίες που βλέπουμε μέσα στο βίντεο μας υπάρχει και στο βιβλίο εδώ πέρα. Α, κάτσε. Να άλλαξα λίγο το περιβάλλον, ώστε να βλέπετε και το βιβλίο, γιατί πολλές υποθεσίες υπάρχουν και εδώ πέρα. Βέβαια, εδώ πέρα δεν είναι ο παράνθρωπος ρομπός τους ή αλλιώς ο αυστραλοπίθηκος ρομπός τους, είναι ο Αφρικάνος που είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Αλλά επειδή λέει το λίγνος ανθρωπότητας και επειδή τώρα που ζητάμε αυτό εδώ πέρα είναι στο λίγνος ανθρωπότητας, πρέπει να το κάνω μια αναφορά και να το ανοίξω εδώ πέρα. Το Σερκοφτέιν είναι μια από τις σημαντικότερες αποδεσίες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ από λιθώματα πρώιμων ανθρωποειδών, που μαζί με το Αλατόλι και το Λουβάι στην Τανζανία είναι από τις σημαντικότερες αποδεσίες ever σε ό,τι αφορά τα πρώιμα ανθρωποειδή. Να, εδώ πέρα μαχαιρόδες γάτες, ίενες, ρινόκερους της εποχής. Βασικά τότε δεν υπήρχαν οι ρινόκεροι, έτσι όπως τους ξέρουμε, ήταν τα θηρία τότε, θηρίουμ στα αγγλικά και στα λατινικά το ίδιο. Υπάρχουν στοιχεία ότι χρησιμοποιούσε κόκαλα για να φτιάχνει εργαλεία και για να φτιάξει φαγητό, τα πρώτα πολυθώματα, το οποίο ονομάζεται TM157, που είναι στην ουσία η ταξινόμηση και η επιστημονική ονομασία των κοκάλων και των αναπομιναριών των ανθρωποειδών αυτών, ανακαλύφθηκε στο Κρουμντάι της Νότιας Αφρικής το 1948 και ακολούθησαν ανακαλύψεις σε επόμενες δεκαετίες σε άλλες περιοχές όπως το Σερκομφτέιν και την Εσπηλιά Ζουατχάνς, η οποία βρίσκεται επίσης στην Νότια Αφρική. Πάμε ο επόμενος. Τώρα μεταφερόμαστε στην σημαντικότερη ίσως τοποθεσία που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ από λιθώματα πρώιμων ανθρωποειδών. Και δεν είναι παρά άλλη από το φαράγγι Ουλντουβουάι στην Τανζανία. Και μεταφερόμαστε τώρα σε ένα άλλο είδος, το οποίο είναι επίσης παράνθρωπος. Και είναι ο παράνθρωπος Μποσέι. Και για τον οποίο υπάρχουν κάποιες φήμες ότι είναι αυτός που ανακάλυψε τη φωτιά και να χρησιμοποιεί εργαλεία. Και επίσης υπάρχει και μια φημολογία ότι ο Homo habilis, ο επιδέξιος άνθρωπος, ο Homo erectus, ο όρθιος άνθρωπος, και ο παράνθρωπος Μποσέι, αυτός δηλαδή, ή αλλιώς ο αυστραλοπίθηκος Μποσέι, αυτά συγγενεύουνε, έζησαν την ίδια ακριβώς περίοδο. Πάμε να δούμε μερικά λόγια για τον παράνθρωπος Μποσέι. Ο παράνθρωπος Μποσέι ήταν ανθρωποειδές, το οποίο έζησε στο Πλειστοκένο πριν από 2,3 εκατομμύρια χρόνια. Το Πλειστοκένο είναι οι προϊστορικές εποχές. Είναι μια περίοδος η οποία είναι πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια που εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι. Τα πρώτα πολυθώματα, το Omicron H5, περιγράφηκε το 1959. Όπως και ο ρομπός τους, συγκινεύει τον Αυστραλοπίθηκο και όπως σας είπα λέγεται Αυστραλοπίθηκος Μποσέι. Έχει μεγάλο κρανίο, ζούσε σε ομάδες, είχε ισχυρό δάγκωμα, το μέγεθος του κεφάλου ήταν 450 κυβικά, το πλήρες σώμα το γνωρίζουμε από ένα πολύθωμα, το Omicron H80, ήταν γύρω στο 1,56 ύψος, ζύγιζε 50 κιλά, το αρσενικό και 1,24 ήταν τα θηλυκά,
Και σύμφωνα με τα κόκαλα που ανακαλύφθηκαν ότι χρησιμοποιούσε εργαλεία και θεωρείται ο γητευτής της φωτιάς. Και αυτό στην ουσία που ανακάλυψε τη φωτιά. Από εργαλεία που έχουν βρεθεί στο Ντουβάι υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά είναι εργαλεία. Η πιο σημαντική τοποθεσία που σας είπα είναι ένα φαράγγι στην Τανζανία, μήκους 200 χιλιόμετρων και στην ουσία εκεί πέρα βρισκόταν παλιά και ένας ξηροπόταμος, ο οποίος τώρα έχει αποξηρανθεί και είναι το φαράγγι Ουλντουβάι, το οποίο το ξέρουμε πολύ καλά. Η Μέρη λέει, το ζεύγος Λέκεϊ έκανε περίπου 20 χρόνια να ξανανακαλύψει τη συγκεκριμένη περιοχή. Το 1965 το πολύθωμα Omicron H3 ανακαλύφθηκε στο Ντουβάι από την παλαιοντολόγο Mary Leakey και τον άντρα της. Πήρε πάνω από 20 χρόνια να ανασκάψουν την περιοχή και να βρουν τα πολυθώματα. Υπάρχει μια θεωρία η οποία αναφέρει λόγω του μεγάλου ποσοστού κρανίου που έχει ανακαλυφθεί ότι τρεφόταν και από τους νεκρούς του είδους, δηλαδή λόγω του ισχυρού δαγκώματός του, το οποίο υπολογίζονταν γύρω στα 1500 newtons, δηλαδή πιο ισχυρό και από σκύλο. Και επίσης υπάρχει και θεμολογία ότι έζησε μαζί με τους Ερέκτους, Χαμπίλης και Έργαστερ. Πάμε τώρα, ξεκινάμε τα Homo. Ξεκινάμε με τον Homo rudolfensis. Δυστυχώς τη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία είναι αρκετά σημαντική, δεν την έχουμε εδώ πέρα, αλλά θα την αναφέρω εγώ. Ο Homo rudolfensis ήταν ένα είδος αρχαϊκού ανθρώπου που πέρασε στο Πλειστοκένο πριν από 2,3 εκατομμύρια χρόνια και είναι δύσκολο να αποδεχθούν απολυθώματα καθώς. Εδώ τον ορίζουμε από ένα κρανίο, το KNM-ER-470. Είχε μεγάλο κρανίο από τον Homo habilis, αλλά συνεχά ήταν γύρω στο 1,60 σε ύψος και ήταν γύρω στα 50 κιλά, ενώ το θηλυκό ήταν 1,50 σε ύψος και ζύγισε περίπου 40 κιλά. Είχε μεγάλο κεφάλαιο, γύρω στα 750 κυβικά και μεγάλα χέρια. Τα πρώτα πολυθώματα ανακαλύφθηκαν σε μία λίμνη το 1972 στην Κένια, η οποία λέγεται Rudolph, Rudolphensis, πέρα από εκεί την ονομασία του. Αλλά περισσότερο γνωστό λέγεται Τουρκάνα. Πάμε να δούμε τον Homo habilis, ο οποίος είναι ο επιδέξιος άνθρωπος. Έρχεται πλειστοκένο, αν κάτσε να το βάλουμε και εδώ πέρα, που είναι Homo habilis. Ας να δω τον έχουμε εδώ πέρα. Homo antecessor. Θα τον αφήσουμε εδώ πέρα, γιατί ο Homo habilis έζησε μαζί με τον Posey, οπότε αξίζει να τον βάλουμε σε αυτήν την κατηγορία, οπότε μένουμε εδώ πέρα, στο Ντουβάι. Ο Homo habilis, αλλιώς όπως είναι γνωστός ο επιδέξιος άνθρωπος, έζησε πλειστοκένο πριν από 2,3 εκατομμύρια χρόνια, στην αρχή της περίοδου Χαμπούριαν, έτσι λέγονται οι περίοδοι που ζουν τα ανθρωποειδή. Έζησε μαζί με τον Αυστραλοπίθηκους Αμφαρένσις, το μέγεθος του κεφάλου που ήταν γύρω στα 500-900 κυβικά. Οι σωματικές διαστάσεις γνωρίζονται από δύο σκελετούς και συγγενεύει με τον Αυστραλοπίθηκο. Το θηλυκό που τον γνωρίζουμε από ένα πολύθωμα, το Omicron H62, ήταν γύρω στα 1,60 σε ύψος και ζύγει 60 κιλά. Χρησιμοποιούσε εργαλεία για να αμήνεται, καθώς ζούσε σε αγγέλες 80 ατόμων. Τα πρώτα πολυθώματα βρέθηκαν το 1960 από το ζεύγος Λέκεϊ στο φαράγγι Ουλντουβάι, ΝΑΤΟ. Θεωρείται έχει και μια άλλη ονομασία, η οποία λέγεται Τζινάνθρωπους, που ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Οπότε καλά έκανε και έμεινε εδώ πέρα. Και τώρα πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά πρώιμα ανθρωποειδή. Και υπάρχει και μια φημολογία σχετικά με την προέλευσή μας από την Ασία. Λίγο μεταφερόμαστε στο Ζοκούτιαν στο Πεκίνο, όπου ανακαλύφθηκε ένα σημαντικό πολύθωμα το οποίο θα το αναφέρουμε αργότερα. Και οπότε μένουμε εδώ. Ο Homo erectus ή αλλιώς ο όρθιος άνθρωπος εμφανίστηκε στο πλειστοκένο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια και το πρώτο είδος που είχε επεκταθεί στην Ευρασία και εξαπλώθηκε μέχρι και την Ασία. Στην Ασία επίσης υπάρχει και άλλο ένα είδος το οποίο θα το βρούμε εδώ και είναι ο Homo floresiensis, ο οποίος μας έρχεται από το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, ένα μικροσκοπικό νησάκι μεταξύ της Σουμάτρας και της Σιάβας, ακατοίκητο. Και επίσης ένα ακόμα είδος, το οποίο δεν το έχει εδώ πέρα, είναι ένα μικρό υποείδος, ο Homo luzonensis, που παίρνει το όνομά του από το νησί Λούζον στις Φιλιππίνες, όπου έζησε και βρέθηκαν τα δόντια του. Από τα τελευταία Homo erectus που έζησαν ποτέ στην Γη, ήταν ο άνθρωπος του Σόλο που ανακαλύφθηκε το 1978 στον ποταμό Σόλο της Ινδονησίας.
Είχε ευθείο πρόσωπο, ο εγκέφαλος του ήταν 506 με 1250 κυβικά, ήταν γύρω σε ένα 46 με ένα 86 σε ύψος και ζύγιζε 40 κιλά, 40 με 68 κιλά και θεωρείται το πρώτο είδος που χρησιμοποίησε φωτιά. Το πρώτο πολύθυμο που ανακαλύφθηκε ήταν ο άντρας της Ιάβας, Ιάβαμαν ή αλλιώς Homo Ιαβανένσης, που ανακαλύφθηκε το 1893 στο νησί της Ιάβας στην Ινδονησία. Ένα από τα γνωστότερα πολυθώματα που μας το περιγράφει και εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος του Πεκίνου ή αλλιώς συνάνθρωπος Πεκινένσης, όπου ανακαλύφθηκε ένα κρανίο τη δεκαετία του 1980. Του 1880. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο κρανίο εξαφανίστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπάρχουν αναπαραστάσεις του σε μουσεία. Ο συνάνθρωπος Πεκινένσης, που ανακαλύφθηκε το 1921 στο Τζουκούρτιαν της Κίνας, εδώ πέρα. Έχουν βρεθεί πάνω από 200 πολυθώματα Homo erectus στο Τζουκούρτιαν και επίσης έχουν ανακαλυφθεί και αρκετά υποείδη, τα οποία είναι Homo inakinensis, Homo pekinensis, Homo solonensis, Homo tautuvelsis, Homo tuanumensis και Homo lantianensis. Ο Homo egaste, που είναι αλλιώς γνωστός και ως ο εργατικός άνθρωπος, θεωρείται ένα υποείδος. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη. Ναι, Άγγελε, μας λες αυτά, αλλά στην Ευρώπη δεν έχουμε καθόλου πρόγονους. Μας λες τώρα για την Αφρική, την Ασία, άντε εκεί πέρα. Υπάρχουν όμως στην Ευρώπη γνωστοί ανθρωποειδείς συγγενείς μας. Φυσικά και υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο γνωστοί όσο είναι τα πρώιμα πολυθώματα των Homo habilis και Homo erectus. Ξεκινάμε με τον Homo antecessor. Antecessor στα ισπανικά και στα λατινικά σημαίνει πρόγονος. Predecessor. Ο πρόγονος. Homo antecessor εμφανίστηκε στο ύστερο παλαιοκένο πριν από 1,2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι το παλιότερο Homo στην Ευρώπη. Ανακάλυψε το 1999 στο Gran Tolima της Ισπανίας, όπου βρισκόμαστε και εδώ πέρα. Αναπουέρκα στην Ισπανία υπάρχει ένα πάρκο το οποίο λέγεται Gran Tolima, όπου εκεί πέρα έχουν γίνει ανασκαφές και έχουν βρεθεί Homo antecessor και Homo heidelbergensis. Και ήταν το γρανίο που βρέθηκε, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα κάτω, είναι το αγόρι της Gran Tolima, το οποίο είναι γύρω στα 780.000 χρονών ετών. Η περιοχή που βρέθηκε ήταν πάνω από 900.000 ετών. Μεταξύ του 1995 και 1996 ανακαλύφθηκαν 80 κόκαλα και πάνω από 200 εργαλεία. Το κύριο γρανίο ονομάζεται το αγόρι της Gran Tolima, που είναι εδώ πέρα. Όμως στην Ευρώπη εμφανίστηκε άλλο ένα ανθρωποειδές, το οποίο έζησε αυτήν την ακριβώς περίοδο με τον Homo antecessor και είναι ο Homo heidelbergensis, που παίρνει το όνομά του από την Heidelberg της Γερμανίας. Ο Homo heidelbergensis εμφανίστηκε στο μέσο πλειοκένο πριν από 700.000 χρόνια. Είναι άγνωστο αν είναι πρόγονος του σημερινού ανθρώπου, παίρνει το όνομά του από την Heidelberg. Πρωτοανακαλύφθηκε το 1907 από έναν Γερμανό παλαιοντολόγο. Η σπηλιά σήμα τελουσχουέκος είναι μια σημαντική τοποθεσία. Πιστεύεται ότι διασπάστηκε από το είδος Homo rodensiensis, όπου είναι ένα άλλο υποείδος και ανακαλύφθηκε στη Ροδεσία της Νότιας Αφρικής και ξεσαπλώθηκε από την Αφρική στην Ευρώπη. Η διάσπαση από τον Homo erectus είναι άγνωστη. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για τον Homo heidelbergensis, αλλά γνωρίζουμε ότι έζησε στην Ευρώπη μαζί με τον Homo antecessor. Δεν γνωρίζουμε αν έκαναν πόλεμο μεταξύ τους, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ήταν γύρω στο 1,60 σε ύψος και είχε εγκέφαλο 800 κυβικά. Αλλά δεν γνωρίζουμε το πώς διαχωρίζεται από τον Homo erectus μέχρι να φτάσουμε στον Homo antecessor. Και τώρα πάμε για ένα υποείδος, το οποίο εμφανίστηκε πριν από περίπου 5.000 χρόνια στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία, το οποίο δεν κατοικείται. Και είναι ο Homo floresiensis. Ήταν ένα είδος ανθρώπου που εμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια. Τα απομεινάρια ανακαλύφθηκαν στη σπηλιά Liang Bua στο νησί Φλόρες. Είχε κέφαλο 417 κυβικά, ζήτησε περίπου 30 κιλά και ήταν ένα 10 σε ύψος. Και γι' αυτό θεωρείται ένα είδος νέου ανθρώπου. Ζούσε σε ομάδες μέσα στις σπηλιές, όπου και όπως φαίνεται και εδώ πέρα από την εικόνα, μαχόταν από δράκους του κόμοντο και από μεγάλους ελέφαντες. Και τώρα πάμε να τελειώσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου με τα δύο τελευταία είδη. Και μετά θα σας βάλω να δούμε εικόνες, γιατί σε τόση ώρα δεν σας έχω δείξει εικόνες και αξίζει να σας τις δείξω και θα σας τις δείξω μέσα εδώ πέρα από το λάπτοπ. Πάμε τώρα στα τελευταία είδη, όπου είναι ο Homo neanderthalensis και ο Homo cromagnon. Πάμε να δούμε τον Homo neanderthalensis ή αλλιώς τον Neanderthal. Εδώ πέρα στο βιβλίο μεταφερόμαστε σε ένα λατομείο, στο Γιβραλτάρ, το λατομείο Forbes. Ο Homo neanderthalensis είναι ένα εξαφανισμένο είδος ανθρώπου,
εμφανίστηκε πριν από 800.000 χρόνια και αρχικά εισαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, αλλά μετά εμφανίστηκε και στην Ασία. Είναι ακόμα άγνωστο το πώς διαχωρίζεται ο Νάντερνταλ από τους σύγχρονους ανθρώπους, όπως επίσης είναι άγνωστο το πώς προήλθε η σχέση με τον Homo heidelbergensis. Είναι το αμέσως επόμενο είδος από τον Homo heidelbergensis. Ο Νάντερνταλ από τους σύγχρονους ανθρώπους, επίσης είναι άγνωστο το πώς προέρχεται ο Νάντερνταλ από τους σύγχρονους ανθρώπους, γιατί δεν θεωρείται σύγχρονος προγονός μας. Θεωρείται ένα διαφορετικό είδος και είναι η τελευταία φορά που είχαμε διαφορετικά είδη ανθρώπου. Στην Ευρώπη είχαμε τον Νεάντερταλ και τον Κρομανιόν, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί τα τελευταία 40.000 χρόνια της ζωής του Νεάντερταλ. Η Νεάντερταλ εξαφανίστηκε πριν από 40.000 χρόνια. Σε σχέση με τους Κρομανιόν που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια παρουσίας, είχαν ένα μικρότερο εγκέφαλο, 1.500 κυβικά, ένα γύρω 65 σε ύψος, τα σινικά και ένα 53 τα θηλυκά. Είχαν ένα γεροδεμένο σώμα, φαρδιά μύτη ώστε να ζεσταίνει τον αέρα καθώς ζούσαν σε ακραίες συνθήκες. Έχουν ευρεθεί και αρκετά καταβλισμοί που μας δείχνουν ότι ζούσαν σε σκηνές. Οι πιο γνωστοί καταβλισμοί που έχουν βρεθεί είναι ο καταβλισμός του Μέζηρης, όπου βρέθηκαν καλύβες που έχουν φτιαχτεί από δέρμα μαμούθ, και ο καταβλισμός του Πενσβάν, ο οποίος υπολογίζεται ότι πρόκειται για ποικία Homo sapiens Cro-Magnon. Και καλύτερα με γούνες. Είχαν αναπτύξει ταφικές και τιμητικές αξίες, ζωγράφισαν σε σπήλαια. Τα πρώτα απολιθώματα που βρέθηκαν το 1846 στην κοιλάδα του Νεάτερ και μετά βρέθηκαν και άλλα απολιθώματα τα επόμενα χρόνια, όπου δυστυχώς όμως λόγω του ανταγωνισμού από τον Homo sapiens Cro-Magnon δεν άντεξε και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει απογόνους. Βέβαια υπολογίζουν κάποιοι σήμερα ότι οι άνθρωποι με κόκκινα μαλλιά και φακίδες είναι απόγονοι των Νεάνδερταλ, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Από απολιθώματα έχουν βρεθεί και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι. Και πρέπει να δούμε το τελευταίο είδος που είναι οι Ευρωπαίοι σύγχρονοι άνθρωποι. Early European Modern Humans. Ή αλλιώς EEMH. Ή αλλιώς Κρομανιών. Ή αλλιώς Homo sapiens Cro-Magnonensis, όπου δίνεται αυτή η ονομασία από κάποιους επιστήμονες. Εμφανίστηκε πριν από 40.000 χρόνια στην Ευρώπη, κατά τα τελευταία χρόνια του Παλαιολιθικού. Η πρώτη καταγραφή του Homo sapiens μας έρχεται πριν από 218.000 χρόνια, όταν απολιθώματα βρέθηκαν σε μια σπηλιά στη Βουλγαρία, αντικαταστάθηκαν από τους Neanderthals πριν από 60.000 χρόνια μέχρι που εξαφανίστηκαν. Είναι το πρώτο είδος Homo sapiens. Μετά ήταν οι Neanderthal, αυτός ήταν οι Homo sapiens οι απλοί. Μετά ήταν οι Homo sapiens Neanderthalensis και μετά ήταν οι Homo sapiens Cro-Magnon, που εξαφανίστηκαν πριν από 48.000 χρόνια. Και μετά και πήρε το όνομά του Homo sapiens fossilis. Οι πρώτοι σκελετοί ανακαλύφθηκαν στο σπήλαιο Κρομανιών της Γαλλίας το 1860. Τα πρώτα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν στη σπηλιά Μπάχο Κύρο στη Βουλγαρία και είναι ηλικία 46.000 ετών. Οι μετατέπειτα ανακαλύψεις και η εξάπλωση του είδους έφερε ονόματα όπως Ευρώπους, Ασιάτικους, Αμερικάνους, Άφερ και Αυστραλικούς, όπου εμφανίστηκαν και μερικά υποείδη του Homo sapiens Cro-Magnonensis από την Τσεχία. Έχουν βρεθεί και Homo Medonensis που μας έρχεται από το Μεντόν της Γαλλίας και Grimaldinensis από το κρανίο του Γκριμάλντι που βρέθηκε στο Γκριμάλντι της Γαλλίας και συγκεκριμένα στο Μονακό. Έμοιαζε πολύ με τον σύγχρονο άνθρωπο, τον Homo sapiens. Είχε πιο βαθύ πρόσωπο, είχε πιο βαθιά μύτη και ήταν γύρω στο 1,50 σε ύψος. Και ζύγιζε γύρω στα 60 κιλά. Οπότε παιδιά, κάτσε τώρα να σας δείξω λίγο και τις εικόνες που έχω συλλέξει. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το αφήσατε. Ξέρω η ανάλυση δεν ήταν τόσο καλή, αλλά παιδιά, εγώ δεν έχω φτιαχτεί τόσο πολύ για να τα λέω μπροστά στην κάμερα. Περισσότερα καλά τα λέω όταν δεν είμαι μπροστά στην κάμερα. Δηλαδή στη ζωή μου. Αλλά anyway, η δουλειά έγινε.
Περιμένω. Ξέρετε κάτι, όχι, δεν θα σας δείξω τις φωτογραφίες, όχι, δεν αξίζουν. Οπότε παιδιά, αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Όποτε έρθει, γεια σας.